Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, είναι 15 Νοεμβρίου του 2011. Είμαστε εδώ μαζί στην Εγνατία Τηλεόραση. Τύπος και υπογραμμός, όπως πάντα μαζί σας, για να λέμε εδώ την αλήθεια, για να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, να αποκαλύπτουμε πτυχές οι οποίες ενδεχομένως και να μην έχουν δημοσιευθεί ή ακόμη και αν έχουν δημοσιευθεί να μην τους έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία, να το πω έτσι. Είμαστε εδώ. Καλωσορίζω επίσης και τον πρέσβη Ειρήνη, τον κύριο Βασίλη Τουλίκα, που είναι κοντά μας, ένας εκ των σχολιαστών της εκπομπής, βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Λεωζάρο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Τουλίκα. Ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο. Ξέρετε, αυτές τις μέρες έχουμε ξεχάσει να ρωτάμε, έχουμε ξεχάσει να διατυπώνουμε ερωτήματα. Λέμε, ρίξε ένα σχόλιο όπως είσαι, γιατί με τόσα που συμβαίνουν, τι να σε πρωτορωτήσω. Κάπως έτσι. Και συγγνώμη και για τον ελληνικό. Ορίστε, κυρία Τουλίκα. Μόνο μία κουβέντα θα πω. Η καινούργια κυβέρνηση, η οποία προήλθε μέσα από ένα τραγικό, μπορώ να πω, πενθήμερο, τουλάχιστον ας αφουγκραστεί τον απλό κόσμο, ας αφουγκραστεί τις αγωνίες, ας αφουγκραστεί τον πόνο και πολύ περισσότερο τους όποιους θανάτους έρχονται, οι οποίοι δεν δημοσιοποιούνται λόγω των αβάσταχτων χρεών που προκάλεσαν όλοι μα όλοι όλα αυτά τα χρόνια. Ας έρθει δηλαδή ο νέος Πρωθυπουργός ως πετυχημένος διεθνός και ειδικά οικονομολόγος τουλάχιστον να απαλύνει το πολύ, το πάρα πολύ μεγάλο βάρος που έχει πλέον ο απλός Έλληνας πολίτης με όλα αυτά τα οποία επιβλήθηκαν ως οικονομικά χαράτσια, γιατί πραγματικά είναι χαράτσι. Η λέξη δηλαδή για μένα προσωπικά θεωρείται πολύ σκληρή, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή ουσιαστικά βάλαν μόνοι τους το χέρι στην τσέπη των απλών Ελλήνων και πήραν τις οικονομίες τους. Είτε είχαν, είτε δεν είχαν. Και πολλοί από αυτούς τους Έλληνες, κύριε Λαζάρου, να ξέρετε ότι δεν τις είχαν αυτές τις οικονομίες και δεν τις έχουν αυτές τις οικονομίες. Τουλάχιστον ας επανεξετάσουν όλοι πλέον οι κυβερνώντες, η νέα κυβέρνηση, ας επανεξετάσουν όλα αυτά τα σκληρά μέτρα που είναι, ας πούμε, στις πλάτες του Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν αντέχει. Mm-hmm. Πάντως, ήθελα να πω κάτι το οποίο το είδαμε, λείπει σήμερα και είναι γεγονός. Σήμερα, εν πάση περιπτώσει, συνεχίστηκε η συνεδρίαση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η συνεδρίαση επί των προγραμματικών δηλώσεων, ούτως ώστε αύριο το απόγευμα κάποια στιγμή με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων από πλευράς των βουλευτών να δοθεί, να ακολουθηθεί η διαδικασία της ψηφίσεως εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Βλέπω ότι πλέον έχει φύγει το ενδιαφέρον από το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, μιας και αυτόν τον επέλεξαν, και το ενδιαφέρον πλέον τώρα έχει επικεντρωθεί στο πότε θα γίνουν εκλογές. Προσέξτε τι διαβάζω εδώ στο in.gr. Στις τοποθετήσεις των βουλευτών επανέρχεται το θέμα της διάρκειας ζωής αυτής της κυβέρνησης με ορισμένους να ζητούν να ξεπεράσει την 19η Φεβρουαρίου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα πράγματα τα βλέπει και ο κόσμος. Κύριε Λατάρο, να σας πω κάτι. Εγώ το είπα την περασμένη εβδομάδα, συγγνώμη και σας δίνω την λόγα αμέσως. Εγώ το είπα την περασμένη εβδομάδα, είπα εντάξει, επιλέξαμε πρωθυπουργό, επιλέξαμε κυβέρνηση. Τώρα ήρθε η στιγμή να σοβαρευτούμε, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του κόσμου και να σταματήσουμε αυτόν τον κικαιώνα των δηλώσεων περί επιπαντός επιστητού πλην των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας. Δηλαδή, λέω καλά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Άκουσαμε το πότε θα γίνουν οι εκλογές μας. Ναι, ακόμη δεν έγινε η κυβέρνηση, δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και μιλάμε πάλι για εκλογές. Είναι δυνατόν. Επειδή υποτίθεται ότι ήταν ένα αίτημα. Προσπαθούσαμε να μην μπούμε στη διαδικασία μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της, η κυβέρνηση των εθνικών σωτήρων εννοώ,
να κάνει τη δουλειά της χωρίς να έχει μέσα στην ατζέντα την καθημερινή και το θέμα των εκλογών. Και ουσιαστικά εγώ βλέπω ότι καταφέραμε το ακριβώς αντίθετο. Χθες αποκτήσαμε κυβέρνηση, σήμερα ξεκίνησαν τα προεκλογικά τερτύπια. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Λαζάρου. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Και εμένα πραγματικά με πληγώνει ένα και μόνο θέμα. Το ότι η όποια προεκλογική περίοδος, ίσως κακώς, ακόμη δεν δόθηκε ψήφο εμπιστοσύνης, όπου πλέον θεωρείται δεδομένη και η ψήφο εμπιστοσύνης της νέας κυβέρνησης, αλλά κακώς μπαίνουμε πλέον, ας πούμε, στην διαδικασία της προεκλογικής περίοδου. Και εδώ θα σας πω ότι ένθεν και κένθεν, όλα τα κόμματα δηλαδή έχουν μπει στην διαδικασία της ψηφοθυρίας, έχουν μπει στην διαδικασία της επιλογής υποψηφίων σε κάθε νομό, και ουσιαστικά ξεκινάει ο αγώνας, ένας μακρύς αγώνας μιας προεκλογικής περίοδου. Εγώ θα μείνω σε ένα άλλο θέμα, όπου άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τον Πρωθυπουργό στις προγραμματικές του δηλώσεις. Με τα λύπης μου, κύριε Λαζάρου, μπορώ να πω ότι δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό. Αυτά τα πράγματα ίσχυαν και πριν. Αυτά τα πράγματα, από ό,τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσουν δηλαδή και στο μέλλον. Άρα, ειδικά για τον απλό Έλληνα πολίτη, για τον εργάτη, για τον γεωργό, για τον υπάλληλο, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Άρα θα πρέπει πραγματικά, όπως είπατε κι εσείς, να μαζέψουν τα μανίκια όσοι επιλέχθηκαν να βρίσκονται στο τιμόνι της κυβέρνησης και να δουλέψουν προς όφελος του ελληνικού λαού. Γιατί λέμε και πάλι, δεν αντέχει ο ελληνικός λαός. Καθώς επίθεσης, ας μάθουν να αφουγκράζονται λίγο τουλάχιστον το σφιγμό και την επιθυμία του ελληνικού λαού, και ας μάθουν να τη σέβονται κιόλας. Δεν μπορεί να πραγματοποιούνται διάφορα γκάλοπ, δηλαδή να βγάζουν διάφορα αποτελέσματα, και αυτά τουλάχιστον δεν θα λέω εγώ να τα παίρνουν απολύτως τις μετρητής, αλλά τουλάχιστον να αξιολογούνται και μετά να παίρνονται, ας πούμε, και οι απαραίτητες αποφάσεις. Όπως στον γκάλοπ που λέει ότι ο κόσμος, αν θέλει εκλογές, δεν θέλει εκλογές. Δεν αντέχει. Ο κόσμος θέλει να του βγάλεις από πάνω του το βάρος αυτό, ειδικά το οικονομικό. Γιατί αυτό το βάρος του έχει φέρει και άλλα προβλήματα. Προβλήματα γκρίνιας οικογενειακής, προβλήματα, ας πούμε, υγείας, πάρα πολύ σοβαρά. Καθώς επίσης, όπως προανέφερα δηλαδή, πολλοί προβαίνουν, ας πούμε, και στο μοιραίο. Και αλίμονο δηλαδή, αν αυτή η κυβέρνηση με αυτούς τους ανθρώπους, το μόνο που θα σκέφτεται είναι το τι θα πούν οι Ευρωπαίοι συνέτεροι, γιατί πλέον έχουν γίνει συνέτεροι, και μπορώ να πω δεν είναι απλά συνέτεροι, μπορώ να σας πω ότι αυτοί είναι οι επιχειρηματίες και εμείς είμαστε οι εργάτες, οι υπάλληλοι πλέον, εκεί καταντήσαμε. Άρα ας σκεφτούν τουλάχιστον οι κυβερνώντες λίγο τις δυσκολίες που περνάει ο ελληνικός λαός, και ας σταματήσουν δηλαδή την όποια γκρίνια. Το ότι φτάσαμε στο σημείο οι μένα να λένε ότι συγκυβερνούμε, οι άλλοι να λένε ότι όχι, δεν συγκυβερνούμε, απλά εμείς ήρθαμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και το καθεξής. Αυτό δεν βοηθάει και δεν δίνει στον ελληνικό λαό να καταλάβει ότι αυτοί ήρθαν επάνω για να βοηθήσουν και να μας βγάλουν από το πρόβλημα. Αυτοί ήρθαν επάνω ως μία μεταβατική περίοδος, πόσο θα αντέξει, έτσι ώστε να λύσουν ίσως τα προσωπικά τους προβλήματα και να δουν τα προσωπικά τους ωφέλη. Καλά, και δεν βαρεθήκαμε ακόμα εμείς οι Έλληνες να έχουμε κυβερνήσεις για όσο αντέξουν. Και την κυβέρνηση Καραμαλή, θα θυμίσω ότι για όσο άντεξε την είχαμε. Έτσι, μπορεί να έφυγε, μπορεί να μην το είπε κανείς φωναχτά. Κανείς δεν το είπε φωναχτά, αλλά την είχαμε για όσο άντεξε. Ακριβώς. Την είχαμε για όσο άντεξε να κρύβει αυτά τα οποία μάθαμε με την έξοδό της. Την κυβέρνηση Παπανδρέου την είχαμε και αυτή για όσο άντεξε. Και την κυβέρνηση Παπαδήμου θα την έχουμε για όσο αντέξει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και πάλι θα σταθώ σε ένα πολύ λεπτό σημείο, κύριε Λαζάρου. Ας αφουγκραστούν λίγο και ας ακούσουν, μπορώ να πω, περισσότερο τις επιθυμίες του κόσμου. Τι θέλει ο κόσμος.
Γιατί τα θέλω του κόσμου είναι αυτά τα οποία μπορούν και αντέχουν. Εγώ χάρηκα, να σας πω την αλήθεια, που ξεκίνησε μία διαδικασία όπου προσπαθούν, ας πούμε, και συλλαμβάνουν τους μεγαλοφιλέτες του δημοσίου. Καλώς γίνεται αυτό. Για μένα, να σας πω κάτι, λένε κάποιοι, γιατί δεν μας λένε ποιοι είναι και ούτω καθεξής. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, λίγο με ενδιαφέρει αν είναι ο Λαζάρο ή ο Τουλίκας, να το μάθω. Εμένα με ενδιαφέρει τα λεφτά τα οποία χρωστάνε, γιατί είναι λεφτά όλου του ελληνικού λαού. Αυτά μπορεί η κυβέρνηση να τα βάλει στο ταμείο έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να φύγει ένα ελάχιστο βάρος από τον απλό ελληνικό λαό. Ελάχιστο. Αλλά τι όμως. Σκληρά, δυναμικά, να τα πάρει όμως. Και να τα πάρει από όλους. Όχι επιλεκτικά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα φτάσαμε επιλεκτικά. Και μη μου πει κανείς από όλους όσους πέρασαν ότι δεν τους ξέρανε ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε. Ή ότι δεν τους ξέρουνε. Και σήμερα δηλαδή είτε το ΣΔΟ είτε κάποιοι άλλοι προσπαθούν, ας πούμε, να τους βρούνε και να τους συλλάβουνε. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τους ξέρουνε. Απλά και μόνο όμως χρειάζεται μια υπεύθυνη πολιτική απόφαση για να πράξουν το χρέος τους, τουλάχιστον όλοι οι κυβερνώντες, για αυτό που παίρνουν την εντολή να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Ο λαός τους δίνει την εντολή να κυβερνήσουν αυτήν την χώρα για το συμφέρον της χώρας και του λαού. Εδώ βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι γίνεται, και ειδικά τα τελευταία, το αντίθετο. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε. Ας καθίσουν να δώσουν τις απαραίτητες λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, για να μπορέσει δηλαδή αυτή η χώρα να φύγει από το τέλμα και να πάει μπροστά. Για να μπορέσει αυτός ο λαός ξανά να χαμογελάσει. Πώς σας φαίνεται η στάση που κράτησε το τελευταίο 15η μέρο ο Αντώνης ο Σταμαρός? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης ο Σταμαράς αναγκάστηκε, για να βοηθήσει στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί πολλά πράγματα, κύριε Λαζάρο, να ξέρετε ότι η συγκυρία, η χρονική, μπορεί να σε βάλει δηλαδή σε μία διαδικασία να πάρεις μία απόφαση που πιθανόν να μην την θέλεις ή ακόμη πολύ περισσότερο να μην την πιστεύεις, αλλά λόγω της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής να πρέπει να την πάρεις. Εγώ πραγματικά σέβομαι απόλυτα, και να σας πω κάτι, εν μέρη στεναχωρέθηκα λίγο και δυσαρεστήθηκα στην αρχή, γιατί πραγματικά ο Αντώνης ο Σαμαράς είχε βγει απέναντι ως αντιμνημονιακός με μια διαφορετική πολιτική, η οποία και σήμερα ισχύει και πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί εφόσον έρθει και γίνει κυβέρνηση. Αλλά από την άλλη τη μεριά, να σας πω την αλήθεια, ότι αναγκάστηκε για το καλό της χώρας να βοηθήσει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λόγω του ότι δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία. Λόγω του ότι πραγματικά το Δεκέμβριο δεν θα πληρωνόταν δημόσιοι, οι υπάλληλοι δηλαδή, και οι συνταξιούχοι. Από την άλλη όμως, πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι η σκληρή στάση απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι θέλουν το απόλυτο, ότι εμείς θέλουμε να υπογράψεις κι εσύ νέα σκληρά μέτρα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στάση ο Αντώνης ο Σαμαράς θα την κρατήσει και δεν θα συρθεί στα απόλυτα θέλω των υπολείπων ηγετών της Ευρώπης. Και όχι υπολείπων, δύο. Μέρκελ και Σαρκοζή. Τουλάχιστον ας καταλάβουν και αυτοί ότι πλέον δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα. Και δεν είμαστε από αυτούς που θα τα δώσουμε όλα. Δεν πάει άλλο. Είχαμε πει και παλιότερα, αν θυμόσαστε καλά, και με τον εκλεκτό μας στην Αμερική, με τον το πρώην πρόεδρο του Παμποντιακού, του Παμακεδονικού, είχαμε πει ότι οι ξένοι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα. Δεν γνωρίζουν την πραγματική δυσκολία του απλού Έλληνα πολίτη. Τουλάχιστον ας την μεταφέρουν έστω και τώρα.
Μπορεί να λέμε ότι είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά, γιατί η ζωή πάντα συνεχίζεται και έχει συνέχεια. Ας ξεκινήσουν να μεταφέρουν στους ξένους ηγέτες την πραγματική κατάσταση του Έλληνα πολίτη. Και όχι ότι ο Έλληνας πολίτης δεν δουλεύει, κλέβει, δεν προσφέρει στο κράτος και ούτω καθεξής. Από μόνοι τους γύρισαν και είπανε κάποια στιγμή ότι ο Έλληνας πολίτης δίνει πολλά περισσότερα στο κράτος, απλά και μόνο υπάρχει ένα ερώτημα το τι γίνονται αυτά τα λεφτά τα οποία δίνει ο Έλληνας πολίτης. Ναι. Τουλάχιστον εφόσον έστω και τώρα οι ξένοι κατάλαβαν ότι ο Έλληνας πολίτης δίνει, τουλάχιστον ας μην το στραγγίξουν άλλο, γιατί δεν έχει. Ήδη άρχισε να πεθαίνει. Φτάνει πια. Τουλάχιστον, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, ας ξεκινήσουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς προς τους έξω. Απόλυτα. Πολύ περισσότερο όμως για μένα, κύριε Λαζάρο, εντός της χώρας. Ας είμαστε απόλυτα ειλικρινείς εντός της χώρας. Απλά επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή η ιστορία του καθενός μας είναι διαχρονική, την ευθύνη, τουλάχιστον ένα μερίδιο ευθύνης, το ότι η χώρα μας βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, με παραποιημένα στοιχεία, την έχει και ο σημερινός Πρωθυπουργός, κύριε Λαζάρο. Δεν μπορεί αυτό δηλαδή να το πετάξει από τους ώμους του, γιατί όταν αναγκάστηκε ως πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος να δώσει κάποια στοιχεία τότε προς τα έξω για να μπούμε στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, έχει την ευθύνη και αυτός, γιατί τα στοιχεία δεν ήταν πραγματικά. Ας ξεκινήσουμε τουλάχιστον από εδώ και πέρα έναν αγώνα ξεκάθαρο, έναν αγώνα τουλάχιστον προς το συμφέρον του απλού ελληνικού λαού. Λοιπόν, σε απάντηση εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ δεν απαντάω συνήθως σε αυτά που λένε οι καλεσμένοι μας, ήθελα να διαβάσω ένα κομμάτι που έχω μπροστά μου με τίτλο «Η Ελλάδα δεν εξαπάτησε για να μπει στην Ευρωζώνη». Γράφει ο κύριος Κώστας Σιμίτης, πρώην Πρωθυπουργός, στον Μόντε. Ουσιαστικά απαντά εμέσως πλην σαφώς, όχι σε εσάς, αλλά στον Νικόλα τον Σαρκοζή. Η Ελλάδα, λέει, δεν εξαπάτησε. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου. Με αυτό το άρθρο απαντά μέσω της εφημερίδας Le Monde στις πρόσφατες δηλώσεις του Νικόλα Σαρκοζή ότι η χώρα μπήκε στην Ευρωζώνη με πλαστά στοιχεία. Αυτό. Ας δούμε τι λέει λοιπόν ο κύριος Σιμίτης. Υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωζώνη βάσει των στοιχείων του 1999, ενώ η κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία. Ενώ η κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία το 2004 του κύριου Καρμαλή άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των στρατιωτικών δαπανών, πράγμα που τελικά φούσκωσε τα στοιχεία των επομένων ετών. Το γεγονός αυτό το κατήγγειλα σε αρκετές περιπτώσεις, λέει ο κύριος Σιμίτης, και είναι πραγματικά λυπηρό που ο κύριος Σαρκοζή καταφεύγει στην ίδια επιχειρηματολογία, αντί να ερευνά την ακεραιότητα των υπηρεσιών της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι το έλλειμμα της Γαλλίας κατά την είσοδο στην ΟΝΕ το 1997 ήταν μεγαλύτερο από της Ελλάδας, καθώς ξεπερνούσε το 3,3% του ΑΕΠ και συνεπώς τις απαιτήσεις του Μάστριχτ. Ας ελπίσουμε ότι οι ενστάσεις για τα στατιστικά στοιχεία θα δώσουν τη θέση τους σε πιο όριμες σκέψεις, κυρίως για το πώς θα δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για τη συνύπαρξη κρατών με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης σε μια νομισματική ζώνη. Και εδώ καταλήγει με το άρθρο του κ. Σιμίτης. Ουσιαστικά δηλαδή. Λέει ότι τα στοιχεία που έδωσε η Ελλάδα τότε για να μπει στην Ευρωζώνη ήταν πραγματικά και απλά δόθηκε ένας διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των στρατιωτικών δαπανών από την κυβέρνηση Καραμαλή με αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα στοιχεία των επόμενων ετών. Εγώ, κύριε Λαζάρο, δεν είμαι οικονομολόγος. Ούτε εγώ είμαι οικονομολόγος. Εγώ, επειδή έχω αρκετούς καλούς φίλους οικονομολόγους, οι οποίοι ξέρουν να κάνουν τις αναλύσεις τους. Επομένως, δηλαδή, όλα όσα λένε οι αναλυτές, οι δημοσιογράφοι, οι οικονομολόγοι, οι καθηγητές, το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, είναι αρλούμπες με βάση αυτά που λέει ο κύριος Σιμίτης. Μας βγάζει όλους άσκετους και αυτός είναι ο μόνος σχετικός που έδωσε τα πραγματικά στοιχεία. Ενώ και θα πρέπει να πω και να υπερτονίσω το timing που βγήκε ο κύριος Σιμίτης να δώσει αυτές τις διευκρινήσεις. Καιρό μετά,
από τον, από το χρονικό διάστημα που όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μας είχαν πάρει στο μεζέ, μιλώντας για Greek statistics, για γουρούνια και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία τα θυμάστε και εσείς πολύ καλά. Και οι πολιτικοί και οι πολίτες θα θυμούνται εξίσου καλά. Και ο κύριος Σιμίτης επέλεξε τη σημερινή μέρα για να βγει να απαντήσει στον κύριο Σαρκοζή. Δεν ξέρω γιατί τόσο καιρό τηρούσε αφωνία ο κύριος Σιμίτης. Ίσως αυτό τον συμβούλεψαν οι γιατροί του. Ο άνθρωπος είναι και σε προχωρημένη ηλικία, δεν ξέρω. Τέτοια αφωνία. Αλλά θα έλεγα ότι τον καιρό που όλη η Ευρώπη μας είχε στη γιούχα για τα Greek statistics, θα μπορούσε να γράψει ένα τέτοιο άρθρο, να το στείλει σε μια από τις ευρωπαϊκές εφημερίδες, στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ελληνικά, έστω και να το αναδημοσιεύσουν τα ελληνικά, τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να απαντήσει ο άνθρωπος. Προτίμησε, σας είπα, να τηρήσει αυτή την αφωνία. Δεν ξέρω. Κύριε Λαζαρού, εγώ χαίρομαι έστω και εκ των υστέρων, όπου με αυτή την δήλωση, τουλάχιστον έτσι όπως την ερμηνεύω εγώ, ο κύριος Σιμίτης παραδέχεται ότι έδωσε όντως λανθασμένα στοιχεία. Γιατί να σας πω κάτι, από τη στιγμή που μας αναφέρει ότι τα αμυντικά προγράμματα τα είχε έξω από όλα τα στατιστικά δεδομένα, σημαίνει ότι εκείνο το χρέος των αμυντικών προγραμμάτων δεν τα υπολόγιζε μέσα. Έτσι, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Και εγώ να σας ρωτήσω κάτι, πολύ απλό έτσι, που το συζητάμε ας πούμε στην καθημιλουμένη. Όταν δηλαδή μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε μία οικογένεια, έχουμε ας πούμε τα έξοδα του νερού, της ΔΕΗ, το ενίκιο και το καθεξής, θα πούμε ότι το ρεύμα, η ΔΕΗ, το αφήνουμε στην άκρη, δεν είναι έξοδο δηλαδή της οικογένειας και το αφήνουμε στην άκρη και το υπολογίζουμε διαφορετικά και όποτε ας πούμε το υπολογίσουμε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Πραγματικά δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις, ξέρεις κάτι, το απλοποιείς πάρα πολύ. Ναι. Γιατί πραγματικά όταν υπολογίζουμε ας πούμε το χρέος μιας χώρας, υπολογίζουμε το χρέος μιας χώρας. Και αυτοί νομίζω τα ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Και για να μην μπούμε ας πούμε σε περαιτέρω αναλύσεις, εγώ σας λέω χαίρομαι που έστω και εκ των υστέρων ο κύριος Σιμίτης παραδέχθηκε ότι ένα κομμάτι, το αμυντικό, το είχε αφήσει ας πούμε έξω από τη συζήτηση. Υπαρκτό άρα. Και απλά το αφήσαμε στην άκρη. Άρα δηλαδή τα στοιχεία τα οποία δώσαμε τότε έξω δεν ήταν τα πραγματικά. Και εδώ επειδή αναφέρεται όντως στο άρθρο του και κάνει σύγκριση και με άλλες χώρες και ειδικά με τη Γαλλία, να πούμε την αλήθεια όμως ότι οι αντοχές οι δικές μας κύριε Λαζάρου με την είσοδό μας στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα είναι διαφορετικές από τις αντοχές των όποιων άλλων κρατών. Το κάθε κράτος έχει τις δικές του αντοχές. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση σήμερα την Ελλάδα με τη Γαλλία, με τη Γερμανία, με τη Ρουμανία, με την Ισπανία, με την... Είναι διαφορετικά πράγματα. Η κάθε χώρα είναι διαφορετική. Και εδώ ξέρετε πολύ καλά ότι φωνάζαμε, και εγώ τουλάχιστον το φωνάζω ακόμη και σήμερα, ότι θα πρέπει η κάθε χώρα να κρατήσει την δική της ταυτότητα. Στον πολιτισμό, στις αρχές, στις αξίες, στα ήθη, στα έθιμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα ισοπεδώσουμε όλα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, στο βωμό δηλαδή, το ότι είμαστε ένα πράγμα όλοι μας, που δεν είμαστε τελικά. Ένα πράγμα όλη η Ευρώπη, που δεν είμαστε. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Τα πάντα. Ας σταματήσουμε κάπου. Ας βάλουμε τουλάχιστον ένα φρένο κάπου σε ένα σημείο. Δεν γίνεται. Από την άλλη τη μεριά, αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω πραγματικά, το οποίο και χθες ας πούμε ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις το δήλωσε, ότι μετά από 10 χρόνια παράδειγμα, 12, θα φτάσουμε δηλαδή να είμαστε στο 120%. Εκεί που ήμασταν και το 2009. Δηλαδή θα κάνουμε μία διαδρομή 10 ετών περίπου και για μένα προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 15, δεν το συζητάμε. Ναι. Θα κάνουμε μία διαδρομή, έναν κύκλο, ξεκινώντας το 2009 από τα 120%, να φτάσουμε, δεν ξέρω, δηλαδή στα 300 τόσο και να ξαναγυρίσουμε πάλι, ας πούμε, στο 120. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κάνουμε. 10 χρόνια στο ψυγείο. 10 χρόνια στο ψυγείο και γιατί.
Όλα αυτά τα λεφτά δηλαδή που θα μαζευτούν από τον Έλληνα πολίτη, γεωργό, εργάτη, υπάλληλο, από αυτά τα οποία θα πάρουμε και δανεικά, γιατί ούκο λίγα θα είναι τα δανεικά. Θα περάσουμε δηλαδή, θα κάνουμε έναν κύκλο δεκαετίας για να ξαναγυρίσουμε πάλι ας πούμε στο 2009. Πάντως προς το παρόν δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε αυτόφωτοι. Δηλαδή να μην αγωνιούμε ένα τρίμηνο αν θα μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε μια δόση για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Πότε θα είμαστε αυτόφωτοι. Κύριε Λαζάρου, εγώ προσωπικά να σας πω την αλήθεια, επειδή από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο άτομο και πιστεύω στις δυνατότητες της Ελλάδας και του Έλληνα, αρκεί να του δώσω, να τον αφήσουν δηλαδή. Να τον αφήσουν τον Έλληνα δηλαδή, πώς λέμε, γιατί έχει την γνώση, έχει και την εμπειρία, γιατί πέρασε πολλά διαχρονικά, μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες, το έχει αποδείξει πολλές φορές. Αρκεί όμως να τον αφήσουν. Δηλαδή ξανά, δηλαδή στο κεφάλι, δεν αντέχουμε. Δεν μπορούμε πλέον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας κύριε ευχαριστώ. Τουλικά, να είστε καλά. Και τουλάχιστον να δώσουμε μια αισιόδοξη νότα στους συμπολίτες μας ότι μπορούμε να αντέξουμε και θα τα ξεπεράσουμε. Μπορούμε, αλλά πώς. Στην παρούσα χρονική στιγμή το μόνο που μπορούμε να πούμε, κύριε Λαζάρου, είναι υπομονή. Δεν εξαρτάται απλά αυτή τη χρονική στιγμή από τον Έλληνα πολίτη. Και να πούμε κάτι, μπορεί ο Έλληνας πολίτης στην παρούσα χρονική στιγμή να έχει αλλάξει ένας πρωθυπουργός που είπαμε και κάπου να έχει κλειστεί, αλλά να ξέρετε κάτι, είναι τόσο φοβισμένος που πραγματικά η επόμενη μέρα δεν ξέρει τι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω να σας πω κάτι, δηλαδή με στεναχωρεί πολύ αυτό που περνάνε οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή. Και τι εννοώ. Βλέπετε, σήμερα είμαι πάρα πολύ υποτονικός. Ούτε φωνάζω, ούτε γκαρίζω εδώ πέρα, ούτε τίποτα. Δηλαδή, πέρασαν οι Έλληνες πολίτες ένα δεκαήμερο τρομολαγνίας, βλέποντας τους πολιτικούς, τους εκπροσώπους του, να μάχονται, να ψάχνονται, να αναρωτιούνται, να αγωνιούν για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και τώρα που βρέθηκε ο επόμενος πρωθυπουργός, δεν τον κρίνουμε. Νομίζω ότι πέντε ημερών είναι για να τον κρίνει κανένας. Τώρα που βρέθηκε ο επόμενος πρωθυπουργός, τώρα αγωνιούν. Τι να πω. Είναι λιγενέστε. Και δεν για το πότε θα γίνουν εκλογές. Το πρόβλημά τους τώρα είναι το πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτά που βλέπει ο κόσμος. Να πούμε κάτι. Να σας πω κάτι, άλλο εγώ. Εγώ θα προτιμούσα να είμαι εδώ τώρα και να ασχολούμαι με θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με θέματα των συλλόγων, έτσι, το χαμόγελο του παιδιού, τους Άγιους Πάνες. Χθες πήγαμε. Ό,τι πιο αποδοτικό. Χθες η Εγνατία Τηλεόραση σε συνεργασία με τον σύλλογο, με την Ομοσπονδία των Συλλόγων των Πολυτέκνων διοργανώσαμε και μια αιμοδοσία στην πλατεία Αριστοτέλους, μου ρουφήξανε και εμένα το αίμα. Ευτυχώς να μην το ρουφήξει ο Βενιζέλος, δεν τρέχει τίποτα. Ας το πάρει τουλάχιστον ένα πολύτεκνο παιδάκι. Λοιπόν. Περισσότερο το πήγε. Δηλαδή, πραγματικά στεναχωριέμαι πολύ για τον απλό τον κόσμο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν βλέπουμε τους εκπροσώπους μας να μας εκπροσωπούν. Αυτό συμβαίνει, κύριε Τουλίκα. Είναι πολύ απλό. Με απλά ελληνικά, έτσι λέγεται. Αυτό είναι. Δεν βλέπω τον εκπρόσωπό μου να με εκπροσωπεί. Εγώ δεν σε έστειλα, κύριε Κερατά, για αυτό λόγο. Αυτό πληγώνει τον κόσμο, κύριε Λαζάρου. Αυτό πληγώνει τον κόσμο, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα μείνει μόνο σε αυτό. Μόνο στο να πληγώνεται, διότι έχει πληγωθεί πάρα πολύ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Θεωρώ ότι. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι κοντά αλλαγές οι οποίες θα μας αφήσουν όλους έκπληκτους και θα είναι σίγουρα προς το καλύτερο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν με ενδιαφέρει της ελληνικής πολιτείας, αλλά της ελληνικής πολύ κοινωνίας. Καλό, πολύ καλό. Πραγματικά, ό,τι γίνει, να γίνει προς το καλό του απλού πολίτη. Θα δούμε. Πάντως, θα πρέπει να τονίσω, θα πρέπει να επισημάνω σε αυτό το σημείο και την αντίδραση 101 στελεχών από την μεσαία τάξη της ιεραρχίας του κυβερνώντος κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, στελέχη του Κεντρικού Συμβουλίου, στελέχη της νεολαίας, η οποία αντιτίθενται στην ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση.
Αυτό το πράγμα μπορεί βέβαια να μην έχει κατάληξη σε αυτό το οποίο ζητούν τα μέλη που συνυπογράφουν. Δίνει όμως μια σπίθα ελπίδας ότι κάτι καινούριο γεννιέται, κάτι διαφορετικό γεννιέται. Έστω και από τις τάξεις του κόμματος, του κυβερνώντος κινήματος, υπάρχει αντίστοιχα και στις τάξεις Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Τουλίκα. Εγώ να είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είναι κοντά μας ο Περικλής ο Παπαναού, ο αγαπητός μου συνάδελφος. Ήθελα λιγάκι να συζητήσω μαζί του πώς είδε την αντιμετώπιση, τη δημοσιογραφική αντιμετώπιση όλης αυτής της επικοινωνιακής λέλαπας που δεχθήκαμε ως τηλεθεατές και αναγνώστες και ακροατές τις τελευταίες ημέρες. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται βεβαίως η συνεδρίαση στην Βουλή των Ελλήνων αυτή την ώρα. Αναμένουμε εντός ολίγου την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του πρώην Πρωθυπουργού. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις νωρίτερα βουλευτών από όλες τις παρατάξεις. Είδαμε τους βουλευτές κυρίως του κυβερνώντος αλλά και του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί λέω κυβερνώντος, Περικλή Παπανόμου, τώρα το έχω μπερδέψει λίγο. Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ και ο λαός είναι κυβερνητική εταίροι. Δεν είναι κυβερνώντα κόμματα. Όχι, δεν είναι κυβερνώντα κόμματα. Είναι κυβερνητική εταίρη. Έχουν είδος υπηρεσιακής κυβέρνησης. Είναι κυβερνητική εταίρη. Είδος. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι αξιωματική αντιπολίτευση διότι δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση αυτή με κοινοβουλευτικά τη στελέχη. Εάν συμμετείχε με κοινοβουλευτικά τη στελέχη στην κυβέρνηση, θα θεωρούνταν και αυτή. Ναι. Κυβερνητικός εταίρος, με άμεση συνέπεια η ιδιότητα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να πάει στην κατά τα άλλα σεβαστή και ιδιαίτερα συμπαθή κυρία Λέκα Παπαρίγα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εκεί θα ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση. Βέβαια, εν της πράγμαση, αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη χώρα μας η αριστερά είναι. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Ποια αριστερά λοιπόν. Τώρα είναι εκτός του κουκουέ του παραδοσιακού και του κυρίου Κουβέλη, τώρα τα άλλα είναι λίγο κορώνες, τα βλέπουμε όλοι, δηλαδή λίγο έτσι, χωρίς να θέλω να μειώσω ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα τον κύριο Τσίπρα, δεν έχουν εκείνη την πορεία των αριστερών που γνωρίζαμε, δηλαδή λίγο ευκαιριακά τον βλέπω, βλέπω τις δηλώσεις του, έτσι, του κυρίου Τσίπρα. Έτσι, βρήκαμε την ευκαιρία, είναι εκεί, είπαμε, και ανέξοδοι αν θέλετε αντιπολίτευση. Να φύγουμε από την ΕΟΧ. Να πάμε στη Δραχμή. Ναι. Προσέξτε. Εάν αυτή τη στιγμή πάμε στη Δραχμή, τώρα λέμε, και χρωστάτε εσείς στην τράπεζα 1000 ευρώ, ξέρετε πόσο θα χρωστάτε αν έχετε μόνο δραχμές. Μην το συζητάτε. Τουλάχιστον το τριπλάσιο, κύριε Λαζάρο. Πολύ παραπάνω. Πάρα πολλά. Αυτό σου λέω. 350 δραχμές έχει 1 ευρώ. Φαντάζεστε 1000 ευρώ. Να χρωστάτε με δραχμές. Δηλαδή, τα ακούω καμιά φορά και λέω είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Βέβαια, άλλοι ενδιαφέρονται γιατί έχουν καταθέσεις και άλλος με 500.000 ευρώ αγοράζει όλη την Ελλάδα. Αυτό τους ενδιαφέρει να πάμε όπως είμαστε στη δραχμή. Τους ενδιαφέρει να βγούμε από την Ευρωζώνη. Εξαιρώ το κουκουέ. Επουδενή το κουκουέ. Έχει μια άλλη αντίληψη. Ίσως πιο σωστή αντίληψη. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτή τη φάση. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πάμε στην δραχμή γιατί θέλουν κάποιοι να έρθουν και να αγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί τα πάντα. Φαντάζεστε πόσο θα πάσει το χρέος μας σε ευρώ όταν είμαστε εμείς στην δραχμή. Καλά τώρα, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, είναι εύκολο να έχει συμβεί αυτό πράγμα. Έγινε μια προσπάθεια όταν βάλαν τον κύριο Γεωργάκη και πήγε εκεί και είπε αυτό το εξωφρενικό. Έτοιμοι ήταν να μας διώξουν. Όχι, δεν καταλάβατε τι εννοώ. Ενώ πιστεύετε ότι είναι εύκολο να έρθει κάποιος και να αγοράσει κοψοχρονιά ό,τι θέλει από την Ελλάδα, λες και είναι λαϊκό. Άμα έχει τόσα λεφτά. Εγώ αν είχα το δικό σας κανάλι και μου έδινε ένα 2-3 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα το πουλάγα. Λέω έτσι. Δεν υπάρχουν. Μπορεί να μην το πουλάγα. Δεν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα αντιδράσουν εκείνη τη στιγμή και θα ξεσηκώσουν τον κόσμο. Θα κάνει τι ο κόσμος. Να τον ξεσηκώσουν εναντίον ποιου. Αυτό που έρχεται να του δώσει λεφτά, να του δώσει ψωμί, να του δώσει δουλειά. Τι λέτε.
Δηλαδή, ακούγονται μερικά. Άλλο σα λέω το κουκουέ. Το κουκουέ δεν το λέει ευκαιριακά. Το κουκουέ το λέει σε μια διευθυντική κίνηση. Ο κύριο Τσίπρα, ό,τι βρει να πει. Ανέξοδο. Σε αντίθεση με τον κύριο Κουβέλη, που έχει μια σοβαρότητα των συνεπειών του λόγου του. Βέβαια, δεν περιγράφονται αυτοί, αλλά τώρα τι να κάνω, ανάγκη να σα λέω το τι είπε ο ένα ή ο άλλο. Βέβαια, η δική μου πρόσκληση εδώ και πολύ καλά κάνετε είναι τη δημοσιογραφική αντιμετώπιση. Το βλέπετε και μόνο σε αυτό που. Ήθελα λιγάκι να κάνω μια τέτοια συζήτηση. Ήθελα να κάνω μια συζήτηση με ένα συνάδελφο. Ναι, ακριβώς αυτό. Σε ό,τι αφορά αυτό. Ναι. Εάν προσέξατε, κύριε Λαζάρου, δεν επιτράπη σε κανέναν δημοσιογράφο, δεν μπορούσε κανείς δημοσιογράφος να πάρει τον κύριο Παπαδήμο και να το ρωτήσει. Αλλά και ακόμα και να το έκανε, καμία εφημερίδα δεν το δημοσίευε και κανένα από τα προνομιούχα κανάλια δεν θα το αναμετέδιδε. Μόνον το δικό σας θα το αναμετέδιδε. Γνωρίζω τον ιδιοκτήτη και άλλα από τα λεγόμενα μικρά κανάλια. Εγώ κατάλαβα την προηγούμενη περασμένη. Τα ψέματα δηλαδή, το ψέμα που διοχετεύθηκε, όχι οι συνάδελφοι δεν το γνωρίζαν. Δεν είχαν το τηλέφωνο του, του κύριου Παπαδήμου, να τον πάρει να τον ρωτήσουν. Δεν μπορούσαν να βρουν τον κύριο Παπαδήμου. Τι λέτε. Δεν το είχαν το τηλέφωνο τώρα, κύριε Παπαδήμου. Σας παρακαλώ. Το δικό σας μπορεί να το έχει όλος ο κόσμος. Είσαστε... Όχι όλος ο κόσμος, γιατί. Είσαστε προσωπικότητα, είσαστε πασίγνωστος. Το έχει όλος ο κόσμος το τηλέφωνο. Και του κυρίου Παπαδήμου δεν το είχαν προφανώς οι συνάδελφοι να τον πάρουν να τον ρωτήσουν. Τι γίνεται, Λουκά. Ακούστε. Καταλάβατε τι σας λέω. Και τηλεφώνησε μόνος του άνθρωπο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Γιατί κανένας δεν τον πήρε να τον ρωτήσει αν σου πρότεινε να αναλάβεις οτιδήποτε. Κανείς, ούτε δημοσιογράφοι. Με την κυρία Βάζελο. Ναι, τηλεφώνησε. Τον κύριο Βάζελο, ποιος τηλεφώνησε μόνος του. Μόνος του τηλεφώνησε. Το ξέρω. Πρέπει, παιδιά, μην ψάχνετε. Ναι. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, όσοι οι άνθρωποι κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες να βρουν το τηλέφωνο του να επικοινωνήσουν μαζί του, γιατί ξέρετε κάτι. Μπορεί να μην είδαμε δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες ότι είπε αυτό, ότι δεν επικοινώνησαν μαζί μου. Σοβαρά, δεν μπορείτε. Δεν μπορεί δημοσιογράφος. Μισό λεπτό, κύριε Παπαναούμ, γιατί αυτό που θα πω θα σας αρέσει. Ναι. Εγώ δεν άκουσα κανένα συνάδελφο να λέει ότι όσες προσπάθειες και αν καταβάλαμε. Όσες προσπάθειες και αν καταβάλαμε στη διάρκεια του ρεπορτάζ να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παπαδήμο, κατέστη αδύνατο. Δεν άκουσα κανένα συνάδελφο. Είναι σε αφάνεια ο κύριος Παπαδήμος. Δεν άκουσα κανένα συνάδελφο να το λέει. Εγώ ξέρω ότι όταν προσπαθείς να συγκεντρώσεις τα στοιχεία και να πεις ότι αυτό δήλωσε ο ένας, αυτό δήλωσε ο άλλος, αυτό δήλωσε και εκείνος, αυτό δήλωσε και εκείνος, και σε μια τελευταία πλευρά των πραγμάτων υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο κατάλληλος για να τον ρωτήσεις, να του πάρεις μια δήλωση για να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ. Ναι. Και αν δεν μπορείς να τον βρεις. Πώς τζόκινγκ έκανε, κύριε, τι λέτε τώρα στο παράδειγμα. Μα κύριε τζόκινγκ. Μισό λεπτό, κύριε Παπανάου. Εγώ λέω πώς γίνεται το ρεπορτάζ τώρα. Μην μου το. Κατάλαβα τι λέτε. Μην μου το κάνετε. Λοιπόν. Και εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος αυτός για τον Α ή Β λόγο αρνείται να μιλήσει, ή αρνείται, ή δεν μπορούμε να τον βρούμε, ή βρίσκουμε στο τηλέφωνό του, αλλά είναι αδύνατο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί δεν μας τον δίνει η γραμματέας του, γιατί μας λένε απασχολημένος, γιατί είναι από εδώ, είναι από εκεί. Το γράφουμε στο ρεπορτάζ, το λέμε. Ότι σε όλες τις προσπάθειες που καταβάλαμε για να επικοινωνήσουμε μαζί του, κατέστη αδύνατο. Όχι, όχι κρύβεται, αυτό μακριά από εμάς. Δεν θα πούμε εμείς ότι κρύβεται ή όχι. Εμείς θα πούμε αυτό το οποίο έφτασε μέχρι το αισθητήριο όργανό μας. Δηλαδή ότι δεν μπορέσαμε, μισό λεπτό, ότι δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Ναι. Αυτό το πράγμα, λέω, δεν το είπε κανένας δημοσιογράφος. Κανένας. Τελειώσαμε. Δεν το είπε κανείς. Άρα κανείς δημοσιογράφος, λέω εγώ τώρα, δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον κύριο Παπαδήμο, να του κάνει μια ερώτηση, να του πει «Λουκά, πού βρίσκεσαι?» Σωστά. «Λουκά, θα έρθεις στην Ελλάδα?» Ή «Είσαι στην Ελλάδα?» Γιατί κάποια στιγμή είχαν πει ότι ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησε, έφυγε γιατί τον ειδοποιήσανε, πέρασε μια βόλτα από τη Γερμανία και μετά ήρθε στην Αθήνα. Ναι. Άλλη φορά μας είπαν ότι έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήρθε κατευθείαν στην Αθήνα. Μια μέρα μετά μας είπαν ότι δεν βρίσκεται στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν. Θα σας απαντήσω αμέσως. Όλα καλά. Εγώ γιατί σας λέω ότι σας εκτιμώ και εσάς και το κανάλι που δουλεύετε, όπως και άλλα μη προνομιούχα κανάλια. Εγώ δεν τα λέω μικρά. Μη προνομιούχα. Γιατί κάνετε τη στοιχειώδη δημοσιογραφία. Εκείνο το οποίο οφείλω να πούνε οι συνάδελφοι. Δεν έβρικα μια πληροφορία ότι θέτει όρο αυτό ο κύριο Παπαδήμου. Ο Τάδε μα είπε αυτό. Αυτό το κάναμε σε ένα γειτονιό, δημάδε. Ποιο το είπε αυτό, παιδί μου, καλό, η αστυνομία.
ανακοίνωσε ότι συνέλαβε κάποιον ο οποίος, όπως λέει η αστυνομία, είναι ο δράστης. Δεν τα υιοθετούσε. Κρατούσε αποστάσεις. Αν έλεγαν, μας πληροφόρησαν αυτός ότι έτσι τότε και δεν υιοθετούσαν με τόση επιπολαιότητα, θα έλεγα. Αυτά τα οποία άκουγαν, ήρθε ο Παπαδήμος, εδώ ο Παπαδήμος, και εγώ, πού είναι ο Παπαδήμος, ούτε τον παπά να κάνανε. Βέβαια, το κακό είναι με το ψέμα που διοχετευόταν στο ελληνικό λαό και χωρίς τις δυνατότητες τις δικές μας να κάνουμε το χρέος μας, να ενημερώσουμε, εξαιρώ εσάς, όχι προσωπικά, σε όλα τα μη προνομικά κανάλια πλην των καναλιών που εξαρτώνται, ας πούμε, από μια δημοτική αρχή, εκεί δεν μπορώ να πω. Καλά, δεν υπάρχουν, ξέρετε, προνομιούχα κανάλια πλέον. Μη προνομιούχα υπάρχουν. Ποια είναι τα προνομιούχα? Μη προνομιούχα. Α, μη προνομιούχα, ναι. Προνομιούχα είναι τα προνομιούχα, είναι μεγάλα κανάλια. Ποια είναι τα προνομιούχα κανάλια? Αυτά, αυτά που έχουν και οι ιδιοκτήτες κατασκευαστριών εταιριών. Ναι, μην ξεχνάτε ότι τα έργα προς τις κατασκευαστικές εταιρείες έχουν παγώσει. Ξέρετε κανένα ένα μεγάλο έργο να κατασκευάζεται την περίοδο και δεν το ξέρα? Όχι, αλλά δεν ενισχύεται. Αλλά τι? Τι, γιατί δεν παρασκευάζεται μεγάλο έργο? Αφήστε το αυτό. Αυτή είναι... Αφήστε το αυτό. Πάμε σε άλλο. Έχετε θέμα. Ιδέα πόσος κόσμος έχει μείνει άνεργος? Υπάλληλοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, απλοί εργάτες σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, ναι, διότι έχουν παγώσει τα μεγάλα έργα. Βεβαίως. Οπότε λοιπόν, ποια είναι τα προνομιούχα κανάλια? Ποια είναι? Εδώ πέρα μέχρι και το πλέον προνομιούχο κανάλι, ναι, έχει αρχίσει και βάλει κανάλι της κυβέρνησης, όπως έβαλε και το Alter πριν κλείσει. Ναι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Σύμφωνα. Δεν λέω τίποτα άλλο. Εντάξει, και αυτό, αν αυτά τα κανάλια παρέδιδαν στους δημοσιογράφους τους να κάνουν δημοσιογραφία. Και αυτό, ξέρετε, κόπο ήθελε για να επιτευχθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι της παρούσης. Για ποιο λέτε? Αυτό ακριβώς το οποίο κατάφεραν οι κυβερνώντες. Δηλαδή να γυρίσουν ακόμη και τα πλέον φιλοκυβερνητικά μέσα εναντίον τους. Εμείς δεν ακούγαμε κριτική από τα φιλοκυβερνητικά μέσα, από τα φιλοκυβερνητικά ραδιόφωνα, εφημερίδες, κανάλια. Δεν ακούγαμε κριτική προς την κυβέρνηση. Όχι. Τώρα ακούμε όμως. Τώρα ακούμε κανονικότερα. Βάρανε με τον Ψαροτούφεκο τώρα. Παρασύρεστε κι εσείς. Ακούμε τι λένε εναντίον της κυβέρνησης. Είναι που δεν ακούμε. Είναι το χρέος μας να ενημερώσουμε ως μέσον ενημέρωσης τον πολίτη. Όταν, δηλαδή, εάν πας ερχόταν οτιδήποτε, θυμάμαι στη Μακεδονία, την αρχή αυτή τη δημοσιογραφική, εάν δεν είσαι ιδία αντίληψη, θα αναφέρεις, είπε η πηγή αυτό, είπε η πηγή το άλλο. Όπως είπε. Δηλαδή, τόσο χαζοί είμαστε εμείς. Σε εκείνη τη γενιά. Αυτοί κατηγορούν και μετά απενεύουν. Τι αξιοπιστία έχει αυτός που τώρα κατηγορεί και δεν τα παίρνει? Κατηγορεί και πριν δεν κατηγορούσε, επειδή τα παίρνει. Να σας πω ότι ένα ρεπορτάζ που έβγαλα εγώ σε εσάς δεν τον έβαζε κανένας, και να πούμε την αλήθεια. Αφού μας πληρώνει μια τράπεζα μεγάλη, η οποία είχε κλέψει. Κλοπή, ήταν για κλοπή από κοινό. Mm-hmm. Μην σας πω το άλλο. Με ρωτούσατε τις προάλλες, σας είχα πει για την πρώτη τράπεζα. Σας πληροφορώ ότι λέμε ότι πράγματι ο κύριος Καπράνος πήγε για προφυλάξη, δεν λέει πουθενά ποια είναι η τράπεζα. Την τράπεζα αυτή την προστατεύουν. Λένε ότι ο τάδε δημοσιογράφος, αυτός του ΣΠΑΦ, του ταμείου μας, είναι γνωστό. Εμείς του κάναμε μήνυση. Ενός συνταχτών και του ταμείου, εμείς. Mm-hmm. Και πιο πολύ το κυνήγησε ο κύριος Χρουστίδης αυτό. Ο άνθρωπος τιμωρήθηκε. Αλλά τόσο πολύ καλύπτεται η τράπεζα αυτή, που σε κανένα κανάλι δεν είναι ποια είναι. Εγώ, αν μου τρέπει, θα πω, είναι η πρώτον τράπεζα. Mm-hmm. Εγώ ούτε εσείς φοβάστε να το πω, ούτε και ο ιδιοκτήτης αυτού του μέσου. Δεν λέω κάτι κακό. Μεταξύ τοξικά ομόλογα. Τι γίνεται τώρα, κύριε Λαζάρου? Σας λέω ότι το πρόβλημα το μεγάλο είναι αυτό, ότι ο κόσμος δεν έχει και δεν μπορεί να έχει ενημέρωση. Ότι εγώ κατηγορώ εκείνον ή τον άλλον. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Δουλειά μου είναι σαν μέσον να πω ότι αυτό που κάνετε εσείς, φέρνετε κάποιον, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Τουλίκα, το πάρα πολύ σωστά ο άνθρωπος, με άλφα ή β' τρόπο, φέρνετε ανθρώπους, λένε κάτι και λένε αυτός είπε αυτό. Δεν βγήκατε ποτέ να κάνετε το ξέρω όλα να τα λέτε μόνος σας. Φέρνετε ανθρώπους που ο καθένας είναι κάτι. Την λέω την άποψή μου. Άλλο θα πει την άποψή σας. Ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος. Και αν την πείτε εμπεριστατωμένα, δηλαδή η διαφορά μιας άποψης με μια δημοσιογραφική άποψη, όπως το άρθρο που καθένας που ξεκινούσε να γράφει άρθρο, είναι εξής. Ότι για να κάνεις ένα άρθρο ή μια άποψη δημοσιογραφική, πρέπει να το κάνεις εμπεριστατωμένα. Δηλαδή να φέρεις όλα τα στοιχεία, μια
απαγωγή, λέγεται, κατά τον απαγωγικό συλλογισμό και να φτάσει στο συμπέρασμά σου. Mm-hmm. Αλλιώς είναι ό,τι του καθένα λέει. Όχι. Αυτή είναι η δημοσιογραφική άποψη. Και λίγο πολύ το κάνετε. Προσπαθείτε να το κάνετε. Και εγώ λίγο πολύ το κάνω, προσπαθώ να το κάνω. Αυτά, ό,τι σας λέω, μπορώ να τεκμηριώσω με ένα σωρό ειδήσεις οι οποίες με φτάνουν στο σημείο αυτό. Και σας λέω αυτό. Ουδής τηρεί τη στοιχειώδη δημοσιογραφική αρχή. Λοιπόν, να πάρουμε ξανά το θέμα από την αρχή. Και σου πω και κάτι άλλο. Κύριος Μανιτάκης. Ποιος? Ο Μανιτάκης, ο κύριος Μανιτάκης, ο καθηγητής Πανεπιστημίου. Ναι. Είχε ετοιμάσει ο άνθρωπος τον πριν πολλά χρόνια, 96, νομοσχέδιο το οποίο προωθούσε η Ένωση Συντακτών Αθηνών. Για να κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι να θεσμοθετηθεί η ιδεολογία, το έργο μας. Ναι, θα δούμε. Όχι. Πλέον ο άνθρωπος τι γίνεται. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Κανείς δεν θέλει δημοσιογράφους. Έφτασα στο σημείο να λέω από το πεινασμένο που βγήκε για κάνει το αφεντικό, όπως έλεγα, άλλο σοσιαλισμός, άλλο κομπλεξισμός. Από αυτό το κομπλεξικό που πάει και βγάζει ό,τι αποθυμένο έχει, καλύτερο ο παλιός ο Χορτάτος, όποιος και να είναι αυτός. Με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι. Εκείνο το οποίο τρέμω και βλέπω ότι είναι μεγάλη σημασία ο κύριος Σαμαράς, το βλέπω ότι το δείχνει, δεν ξέρω αν το δείχνει σωστό τρόπο ή όχι, είναι τα εθνικά μας θέματα. Προσέξατε ότι ο κύριος Γεωργάτης, όπως ο κύριος Ακιώ, δεν είναι υποτιμώ τον άνθρωπο, βγήκε και είπε στην ΕΟΚ ότι το ρώτησε γιατί αποκεφάλισε την ηγεσία του στρατεύματος. Λέει, είχα πληροφορίες, θα κάνουν κίνημα. Σήμερα είπε ο κύριος άλλος και ο κύριος Μπεγλίτης, που τον βγάλαμε βέβαια από εκεί, ότι ξέρετε, λέει, είχα μεγάλες μίζες εκεί τις οποίες εγώ κυνηγούσα. Τάχα δηλαδή. Αφήνει και πήρε ο πρώην αρχηγός στρατού μου άνθρωπος. Σας παρακαλώ, λέει, επιμένω να με αποκαταστήσετε. Πώς λέτε για μένα τέτοια πράγματα? Όχι, σας εκτιμώ. Αυτή, συγγνώμη, πλέον η αλητεία πλέον είναι καταπαντός. Κάθε κομπλεξικός και δεν χρειάζεται να κερδίζει να βγάζει λεφτά. Μόνο το κόμπλεξ. Mm-hmm. Δεν του δίνει σημασία ότι τον βρίζεις, πάει, χτυπάει έναν ανώτερο που δεν θα μπορούσε ούτε να τον κοιτάξει. Ναι. Λέω τώρα παραδείγματα. Αλλά σε λέω ότι η δημοσιογραφική αντιμετώπιση δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και ούτε μπορούσε να υπάρξει. Είχαν κόψει τις, είχαν τις διόδους πληροφόρηση. Διοχέτευαν ό,τι θέλανε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι. Πιο επικίνδυνοι και από τον κύριο Γεωργάκη. Ο οποίος έχει ένα αυθορμητισμό. Μπορεί εκεί που πάει, ξέρω, σας λέω, να του πει, βρε Γεωργάκη, είναι λίγο έφυστος. Σας το έχω ξαναπεί. Οι Τούρκοι έχουν καταλάβει τη Λάρισα και λένε για να μην ανατινάξουν όλα αυτά τη Λάρισα, θέλουν να παραδώσει τη Λάρισα. Μπορεί να πάνε να παραδώσει τη Λάρισα. Δεν σου λέω. Έχει κάνει αντίστοιχα πράγματα τα οποία μπορώ να πω, αλλά βέβαια δεν μπορώ να τα τεκμηριώσω. Μπορώ, δεν μπορώ να τα πω κάπου. Λοιπόν. Ναι, παρακαλώ. Δεν μας έχει μείνει πολύ χρόνο. Παρακαλώ. Έχουμε φύγει από το θέμα μας εντελώς. Εύχομαι για τη ζωή. Πάντα για τη δημοσιογραφική αντιμετώπιση δεν φύγαμε από το θέμα. Όχι, έχουμε φύγει τελείως από το θέμα μας, κύριε Παπαδάκη. Όπως πάντα με εσάς, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Ναι. Μας οδηγείτε πάντοτε πολύ πετυχημένα εκτός θέματος. Είναι ένα ταλέντο που έχει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Εντάξει. Υπάρχει ένα άλλο ταλέντο, το έχω κι εγώ. Να λέω πολλά χωρίς να λέω και τίποτα. Ναι, αυτό το έχω προσέξει. Και εγώ το έχω. Και εγώ το έχω αυτό το ταλέντο. Ομοτάλεντι εδώ πέρα. Ναι. Θεωρώ ότι είδατε τηλεόραση τις τελευταίες μέρες. Πρέπει να είσαστε και άνθρωπος της τηλεόρασης. Την παρακολουθώ, είναι αλήθεια. Είσαστε και VIP και όλα εσείς. Την παρακολουθώ. Και σούπερ στάρ είστε. Οπότε τώρα είδατε τηλεόραση τις τελευταίες μέρες. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, ναι, από την βραδιά που ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός ότι θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει. Ο κ. Γεωργάκης. Μην μου το κάνετε. Ο πρώην Πρωθυπουργός. Μια ερώτηση, αφήστε με να την πω ολόκληρη. Ναι, παρακαλώ, κύριο Πρωθυπουργός. Την άποψή σας ήρθατε να πείτε. Ναι, όχι, ρώτησα ποιο. Πριν μιλούσε τον κύριο Σιμίτ. Ο πρώην Πρωθυπουργός. Θέλετε να πω ο τέος Πρωθυπουργός. Πόσο θέλετε. Μα επειδή μιλούσατε πριν. Καλά, θα λέω ο πρόεδρος για τον κύριο Σιμίτη. Λέω πώς λέγατε τον κύριο Σιμίτη. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Πασόκ για να μην μπερδευόμαστε. Τώρα, μη σπάσετε τα νεύρα και τον τηλεθεατών, γιατί δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω τώρα. Χαίρομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πάντω, εγώ αν ήμουν τηλεθεατής, θα είχα εκνευριστεί τώρα, σας το λέω. Αν ήμουν τηλεθεατής. Καλά, άσε το. Από την ώρα που ο πρόεδρος του Πασόκ είπε ότι θα πάει. Αυτό συνέβη κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, οπότε και ανακοίνωσε ότι θα πάει να ζητήσει από τον, ναι, πρόεδρο
θα πάει να του υποβάλει την παραίτησή του και να ζητήσει τη σχημάτιση κυβέρνησης εθνικής συνεννόησης. Ναι. Λοιπόν, μέχρι και την στιγμή που φτάσαμε στην ορκομοσία εν τέλει της νέας κυβέρνησης, θεωρώ ότι είδατε τηλεόραση. Πέρασε. Και καταλάβαινε τι έκανε. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν πάνε και δεν είχε τα πάντα μέσα. Μα δεν έφευγε. Εκτός από ροζ ιστορίες, διότι εγώ δεν είδα όχι, κάτι τέτοιο. Όχι. Είχε όλα τα υπόλοιπα μέσα, τα είχε. Και αίμα ναι, και δάκρυα και υδρότα και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω πώς σας φάνηκε η δημοσιογραφική αντιμετώπιση όλες αυτές τις της λέλαπας των πολιτικών εξελίξεων που είχαν. Δεν έλεγαν το εξής απλό. Έβγαινε από, αν παρακολουθούσαν την πορεία του Πρωθυπουργού που έλεγε και είπε ο Πρωθυπουργός και δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι προσπαθεί να μην φύγει. Το ένα αυτό και το δεύτερο, έβλεπα καλεσμένους που έλεγαν ναι, είπαμε να γίνει δημοψήφισμα. Ρε παιδιά, κάνεις με ένα μία συμφωνία. Και μετά λες, αν να ρωτήσω τώρα τη μαμά μου. Ενώ έχει πάρει και λεφτά. Δηλαδή, από εκεί και μετά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι. Όχι μόνο σοβαρό το θεωρώ. Σου λέω, άντε πήγαινε και στη μαμά σου και άλλε εμά εμά. Με άλλα γιατί δηλαδή σα είπα η Μέρκελ να κάνω κι εγώ ένα δημοψήφισμα. Να δούμε. Τη Μέρκελ. Λέω. Εγώ δεν σα ρωτάω τώρα για αυτά που είπε η Μέρκελ. Εγώ σα ρωτάω μα και εκτεθήκαμε. Για το πώ είδατε την κάλυψη των όλων γεγονότων από δημοσιογραφική πλευρά. Δεν τήρησαν τι αποστάσει που θα του έσωζαν. Να πούν. Είπε αυτό αυτό. Είπε ο κύριο Παπανδρέου, άσε, πουργό έκανε τι δηλώσει τα κάνει. Το παιδί. Είπε, έλεγε, προσπαθούσε να μην φύγει, προσπαθούσε να γαντζωθεί. Αυτό προσπαθούσε. Γι' αυτό εκείνο. Να βάλει. Εγώ τρόμαξα όταν είδα και εκείνη τη λέγαν κάποιοι, όχι εγώ, κόκκινο σκουφίδα, την κυρία Μαριλίζα. Mm-hmm. Λέω, μπορούσε να την κάνει πρωθυπουργό, δεν το είσαι τίποτα. Δεν το είσαι σε τίποτα να τη βάλει πρωθυπουργό. Προκειμένου τι να διασώσει, δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει την αξιοπρέπειά του. Τη δική μα αξιοπρέπεια δεν τον ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και τον εγωισμό του δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε αξιοπρέπεια. Εμείς είμαστε άσε. Εγώ θα το έβγαζα από τα πράγματα. Προσπαθεί να μην φύγει. Mm-hmm. Αβάζει μάσκες, αλλάζει. Κάνει ό,τι μπορεί να τρενάρει. Για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα Νέα Δημοκρατία και λαός, τι έχετε να πείτε. Το λαός το αντιμετώπισε πολύ καλύτερα. Είναι δημοκρατία τώρα. Να αρχίσει να λέει. Όχι υπογράφω. Εντάξει, έξυπνα το έπαιξε. Από εκεί και πέρα δεν υπογράφει. Δεν σου ζητάει κανείς να υπογράψει δήλωση. Δεν είναι εχθροί μας οι Ευρωπαίοι, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εγώ δεν υπογράφω. Για τα κόμματα της αριστεράς, τι έχετε να πείτε. Της αριστεράς το είπα. Το ΚΚΕ έχει μία θέση, μονομερή πτώχευση, αλλά όπως το βλέπει το ΚΚΕ είναι σωστό. Το ίδιο θέμα, όπως το βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρβαλά, οπα, ό,τι αρπάξουμε. Να μπάχαλο να κάνουμε, να βγούμε. Το ΚΚΕ έχει μια συνέπεια. Δεν συμφωνώ γιατί δεν βλέπω να βγάζει πουθενά σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Αλλά έχει μια συλλογιστική. Δεν μπορώ να το απορρίψω. Παρόλο που λέει κάτι που εγώ θεωρώ ότι είναι αντίθετο. Να βγούμε, λέει από την Ευρωζώνη. Δεν το λέει τώρα να βγούμε. Το λέει πάντα οι λαοί να βγουν και να πούν αμάν όχι σε αυτούς τους δεσπότες, τους περίβους, τοκογλύφους. Μην ξεχνάτε με αυτό το τρίκ που έγινε δια του κυρίου Γεωργάκη. Κάποιοι κερδίσαν 3-3 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Κάποιος τζόγος παίζεται. Και με πτώχευση της Ελλάδας και με δραχμή κλπ. Το ΚΚΕ είναι έξαλλο. Από εκεί και μετά ο κύριος Κουβέλης κρατάει μια εφεκτική στάση. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω. Όσο εκφράζεται από τον κύριο Τσίπρα, το βλέπω. Δεν μπορώ να το σταχυολογήσω. Λέω καλά. Δεν μπορώ να το δω καλά. Mm-hmm. Το ΚΚΕ μπορώ να το εξηγήσω. Λέει αυτό και εννοεί όλα τα υπόλοιπα. Ότι μάλιστα, κύριε, εμείς θα φύγουμε από την Ευρωζώνη, θα γυρίσουμε στη δραχμή, θα ξεσηκώσουμε και όλα τα κράτη του κόσμου, να πάτε από εκεί που ήρθατε, βρε άδειοι, και να μας αφήσετε ήσυχους. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πρέπει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης και παντού να ξεσηκωθούν και να κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι το βλέπει το ΚΚΕ. Δεν το βλέπει. Άρβαλα, βρήκαμε τώρα. Πάτε, σπάστε τα. Ναι, κύριε Δαμιανάκη, ναι. Με συγχωρείτε. Ο συνάδελφος είναι ασυγκράτητος όπως πάντα. Δαμιανός, έφυγε, εντάξει. Πρέπει να κλείσουμε. Όχι, μαζί θα φύγουμε. Ο κύριος Δαμιανός, ποιος είναι? Ο κύριος Δαμιανάκης, ο σκηνοθέτης μας. Α, ο κύριος Δαμιανάκης. Ναι, εντάξει. Είναι λοιπόν, αρχή συνορίεται. Έχει πάει 7 και 1, λέει, και έπρεπε να φύγουμε από τις παραπέντε. Έπρεπε να καθίγει εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αύριο. Αύριο Σκοπιανό. Αύριο Τετάρτη. Σκοπιανό. Εδώ. Μπράβο. Αύριο θα μάθετε τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και είναι σοβαρότατες, σας πληροφόρω. Για χαρά σε όλους.